Λοιπόν. Κύριε Γρηγοριάδη, θα έπρεπε λίγο να μαζευτείτε και επειδή ακριβώς, όχι μόνο για αυτό το τραγούδι, ναι, αλλά παρακαλώ, και για τον Γιούργεν Κλοπ έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο στο τηλέφωνό μας. Έναν άνθρωπο τον οποίο προαναγγείλαμε και σήμερα αλλά και τις προηγούμενες μέρες. Θέλω να είσαστε ευγενικοί. Gentlemen. Με τον κύριο Μάριο Μάντζο, τον οποίο και θα καλησπερίζω και θα καλωσορίσω στην εκπομπή μας. Τον καλησπέρισουμε και εμείς φυσικά. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μάριε, εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Νομίζω ότι με τον καλύτερο τρόπο σε υποδεχθήκαμε στο Στριγκολόρε. Ναι, έτσι, και στο Λίπερο 107,4. Πέστε αλήθεια, σηκωθήκατε όρθιος τώρα που μπήκε ο ύμνος της Λίβερπουλ. Η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν είχα καλό ήχο εκείνη τη στιγμή, προσπάθησα να καταλάβω τι είναι, αλλά άκουσα λίγο και εντάξει, λέω αυτό θα είναι, οπότε εντάξει. Λοιπόν, ο Μάριος Θέλω να είσαι αυθόρμητη, όχι γενική, δεν υπάρχει λόγο. Καλά, μην τους δίνεις πολύ θάρρος. Ποια Λίβερπουλ, μωρέ, σιγά τώρα, σιγά το καφενείο. Ποιος Κλοπ, μωρέ, κάτω τα ενηματέ. Ένα, σου λέω, μην τους δίνεις πολύ θάρρος, δεν ακούς τώρα. Δεν θέλαμε και πολύ. Ο ένας είναι Μάντσεστερ, ο άλλος είναι Τσέλσι. Πού να βρούμε άκρη, αγάπη μου. Ο άλλος είναι, έπρεπε να πεις όχι Τσέλσι, αυτός που κατέκτησε το Champions League πέρσι. Σιγά, σιγά, πανιώνει της Αγγλίας, σιγά. Ναι. Να ρωτήσω ποια Μάντσεστερ ή θα είμαι πολύ εριστικό. Εγώ είμαι ο Μάντσεστερ. Καθόλου εριστικό. Εγώ είμαι ο Μάντσεστερ. Μία είναι η Μάντσεστερ σε όλο τον πλανήτη. Μία. Λοιπόν, ο Μάριος ο Μάντζος, για όσους δεν τον ξέρετε, είναι ο άνθρωπος που έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο για τον Γιούργεν Κλοπ. Και όταν λέω ένα εξαιρετικό βιβλίο, εννοώ ένα βιβλίο που σκιαγραφεί μέσα σε 240 σελίδες αυτή την προσωπικότητα του προπονητή της Λίβερπουλ. Μάριε, Γιούργεν Κλοπ, The Social One, κοντεύει ένας χρόνος, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, από την πρώτη έκδοση του βιβλίου σου. Και πραγματικά θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα και για τον λόγο που σε οδήγησε να γράψεις αυτό το βιβλίο, αλλά και πώς κατάφερες να σκιαγραφίσεις την προσωπικότητα αυτού του προπονητή που για κάποιο αξιοπερίεργο, λένε κάποιοι, λόγο ήρθε και έδεσε με τη Λίβερπουλ. Για πες μας. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι σε 13 ημέρες ακριβώς κλείνει, έχει τα πρώτα του γενέθλια το βιβλίο, δηλαδή φέτος κάνει τα πρώτα του Χριστούγεννα. Η ιδέα ξεκίνησε πέρυσι τον Μάρτιο, λίγο πριν το lockdown, ελάχιστες μέρες πριν το lockdown μάλιστα, στη Βιέννη συγκεκριμένα, μετά το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Bournemouth, όπου πλέον η Λίβερπουλ υπολοιπόταν 6 βαθμούς από τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος και όλα, δεν υπήρχε τρόπος δηλαδή να γυρίσει και αυτό, δηλαδή έχουν γυρίσει άλλα, αλλά αυτό δεν θα γίνει, γιατί θα το παίρναμε σίγουρα. Και προσπάθησα να ερμηνεύσω όλη αυτή την κορύφωση της εποχής Κλοπ με έναν μη αγωνιστικό τρόπο. Γιατί, την αγωνιστική μεταμόρφωση της Λίβερπουλ την βλέπουμε, την καταλαβαίνουμε, είναι αντικειμενική. Δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα πάνω σε αυτό. Το θέμα είναι τι συνέβαινε γενικότερα στον οργανισμό Λίβερπουλ, ο οποίος άλλαξε άρδιν από τότε που ο Γιούργεν Κλοπ μπήκε στο τιμόνι της ομάδας. Ουσιαστικά ήθελα να ερμηνεύσω μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, ειδικά εκείνη την περίοδο την κορυφαία προσωπικότητα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, να την ερμηνεύσω ως ηγέτη ενός συνόλου, ως έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται ανθρώπους, έτσι, σωστικά HR, και πώς έχει διαμορφώσει έτσι τις συνθήκες μέσα στον οργανισμό Λίβερπουλ που την έχει κάνει το ομορφότερο εργασιακό περιβάλλον, όπως την χαρακτηρίζω, με βάση τα όσα λέγονται όχι μόνο από τους ποδοσφαιριστές αλλά και από τους εργαζομένους στην ομάδα. Εγώ θα διαβάσω ένα πολύ πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο σου. Στην ουσία θα μεταφέρω τα λόγια του προπονητή. Δεν θέλω τον Κριστιάνο Ρονάλντο ή τον Μέση στην ομάδα μου. Θέλω αυτά τα παιδιά. Ήρθα για αυτά τα παιδιά του ρόστερ. Λες στη σελίδα 29, η οποία ξεκινάει για την πίστη στο ρόστερ του Γιούργεν Κλοπ. Εγώ τώρα θα το πάω και λίγο διαφορετικά. Πίστη στο ρόστερ, ναι, αλλά δεν θέλω τον Κριστιάνο Ρονάλντο και δεν θέλω το Μέση. Μήπως είναι ρομαντικός ο κύριος Κλοπ? Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και τώρα αυτή η δήλωση, αν σκεφτείς, έγινε
τον Οκτώβριο του 2015. Mm-hmm. Που άμα ρίξει μια ματιά κάποιος στο ρόστερ της Λίβερπουλ, δεν του γεμίζει και το μάτι, να το πω έτσι. Έτσι δεν παίζει κανένας από τότε. Ναι, έχουν φύγει από τότε, νομίζω. Δεν παίζει κανένας, ή ένας. Μόνο ο Χέντερσον. Ναι, μόνο ο Χέντερσον, δεν υπάρχει άλλος. Μόνο ο Χέντερσον, νομίζω, από εκείνη την ομάδα. Τουλάχιστον στο... Ναι, νομίζω μόνο ο Χέντερσον είναι από εκείνη την ομάδα. Και ουσιαστικά ο Κλοπ ήρθε με σκοπό να γνωρίσει την ομάδα. Δεν ήρθε για να κάνει τις αλλαγές, τις βίες. Ήρθε να χτίσει πάνω στη βάση που βρήκε. Τώρα επειδή ανέφερε και το ρομαντικός και σχετίζεται με το «Δεν θέλω τον Μέση και τον Κριστιάνο στην ομάδα μου», αυτό το μακριά όχι μόνο η πορεία της Λίβερπουλ, αλλά και η πορεία της Ντόρτμουντ, που ο Γιούργεν Κλοπ ουσιαστικά είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν αγοράζει την ποιότητα, την χτίζει ο ίδιος. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, το κορυφαίο επίπεδο και στην εποχή που ήταν στην Ντόρτμουντ. Δηλαδή, στην Ντόρτμουντ ξεκίνησε με μια ομάδα που ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και μετά από λίγα χρόνια είχε superstar στην ομάδα του, Λεβαντόφσκι, Γκέτσε, ονόματα τα οποία είναι superstar, αλλά έγιναν superstar μέσα στα χέρια του Γιούργεν Κλοπ όταν ξεκίνησαν την καριέρα. Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό απόλυτα. Βέβαια, για να μην θεωρήσουν οι ακροατές μας ότι εδώ κάνουμε την αγιογραφία του Γιούργεν Κλοπ, και επειδή νομίζω ότι οι παρουσιαστές μου ίσως είναι έτοιμοι εδώ να με λιντσάρουν, να σου μεταφέρω τα λόγια του κυρίου Παπασταθόπουλου, ο οποίος είπε. Εγώ το είπα χθες. Ναι, ότι ο Γιούργεν Κλοπ λέει δεν είναι προπονητής. Όχι, όχι. Το ρώτησαν τον Παπασταθόπουλο. Ποιος είναι ο καλύτερος προπονητής όταν ήταν στην Ντόρτμουντ που συνεργάστηκε τότε με την Ντόρτμουντ. Και λέει ο Τούχελ. Και του λένε ο Κλοπ. Λέει ο Κλοπ είναι πολύ καλός έξω από το γήπεδο, η καλύτερη παρέα. Μήπως το είπε αυτό. Παιδιά, δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Προσέω έτσι. Μήπως το είπε αυτό επειδή ο Παπασταθόπουλος έπαιξε σε μια αντίπαλο ομάδα. Στην Ντόρτμουντ ήταν ο Παπασταθόπουλος. Όχι, έπαιξε όμως μετά στην Αγγλία. Έπαιξε σε άλλη ομάδα, ήταν στην Arsenal και δεν μπορούσε να πει καλά λόγια για τον Τωρινό. Για στην Αγγλία δεν έχουν τέτοια πράγματα. Παπασταθόπουλος έχει. Το πει και ο Μάριος. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα τον Καθήλυνα αρμόδιο. Άντε, δώσαμε και τις κουβέντες του Παπασταθόπουλου. Είναι ο Κλοπ καλός μόνο για παρέα? Έτσι είπε ο Σοκράτης. Θέλω να τον. Είπατε και ένα ωραίο όνομα, γιατί έτυχε να κάνω μια διαδικτυακή παρουσίαση λόγω κορονοϊού. Ακόμη δεν έχω κάνει φίλη φυσική παρουσίαση. Παρουσίαση του βιβλίου. Έτυχε να κάνω μια διαδικτυακή παρουσίαση στην οποία με αίτημα που κατέθεσα στην ΠΑΕ Ολυμπιακός μου εστάλει ένα βίντεο από τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο που είπε δύο λόγια για τον Κλοπ και το παίξαμε στην. Κολοτούμπα θα έκανε βλάβη. Ναι, ναι, το γύρισε. Τι γνωστή κολοτούμπα θα έκανε. Όχι, δεν έκανε κολοτούμπα. αναφερόταν πάρα πολύ στο πώς αυτός ο άνθρωπος λειτουργούσε ως πατέρας των προσφαιριστών. Τον είχαν όλοι σαν πατέρα, αυτό έλεγε. Ότι είναι πραγματικότητα αυτό που λέει ο Σοκράτης για έξω από το γήπεδο. Για τα αγωνιστικά, η αλήθεια είναι πως ο κάθε προσφαιριστής έχει τη δική τοπική. Η αλήθεια είναι ότι ο Τούχελ είναι ένας φανταστικός προπονητής τεχνικά. Αλλά ίσως δεν κερδίζει. Ίσως δεν κερδίζει τόσο εξαγωνιστικά. Δεν κερδίζει τον παίχτη που λέμε. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και ο Κλοπ, εντάξει, αγωνιστικά, ποδοσφαιρικά, τακτικά, το αναφέρω και μέσα ότι δεν είναι και ο κορυφαίος, υπάρχουν σίγουρα μεγαλύτεροι. Δηλαδή, ο Γουαρδιόλα είναι μια για μένα ιδιοφυΐα ποδοσφαιρική. Θα περιμένουμε το επόμενο βιβλίο σου είναι για τον Γουαρδιόλα. Αφού είναι Λίβερπουλ άνθρωπος, είχαμε κάνει για τον Γουαρδιόλα. Κοίταξε, είναι δημοσιογράφος πάνω από όλα. Λίβερπουλ δεν είναι. Μάρια Λίβερπουλ, συγγνώμη και στον Ενικό. Λίβερπουλ, όχι καλά, δεν είναι δυνατόν. Λίβερπουλ, έτσι είχαμε κάνει για τον Γουαρδιόλα. Ζαχαρία μου, όλοι οι εφείς άνθρωποι είναι Λίβερπουλ. Τι ρωτάς τώρα? Κλείσει το μικρόφωνο. Κλείσει. Μάριε, να ρωτήσω κάτι. Η Λίβερπουλ ήταν αρκετά χρόνια μακριά από τίτλους και γενικά, επειδή δεν ήταν στο προσκήνιο. Όχι πολλά, τρία. Όπως είναι η Paris Saint-Germain τώρα, η Manchester City. Ναι, ήταν μελετημένη η πρόσληψη του Κλοπ, και μάλιστα όταν μια ομάδα απέχει αρκετά χρόνια από τίτλους, ίσως υπάρχει και μεγαλύτερη ανοχή για να χτιστεί μια ομάδα και δεν περιμένουν ίσως κάποιοι άμεσο αποτέλεσμα. Ήταν άρα στοχευμένη, δηλαδή ήταν προγραμματισμένη η επιλογή του Κλοπ για να έρθει να χτίσει ομάδα και να αρχίσει να αποδίδει μετά από 2, 3,
και βάλε χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι η FSG, οι Αμερικάνοι δηλαδή που έχουν την, τη Liverpool, όταν κλήθηκαν να βρουν τον Brendan Rodgers, ναι, τότε, το 2015, δύο ήταν τα ονόματα που είχαν πέσει στο τραπέζι. Το ένα ήταν το Κλοπ και το άλλο ήταν το Αντσελότη. Mm-hmm. Και με τον Αντσελότη είχαν χωρίσει κιόλας τις συζητήσεις, δηλαδή όντως υπήρχε. Το είπε και ο ίδιος πέρυσι χαρακτηρολογώντας ότι ο Κλοπ μου φάγε τη δουλειά. Δεν το είχα ακούσει αυτό, ναι. Η αλήθεια είναι πως είχαν στο κεφάλι τους οι Αμερικάνοι, επειδή είχαν ήδη στην ομάδα 5 χρόνια, είχαν ήδη καταλάβει πως λειτουργεί η πόλη, πως λειτουργεί γενικότερα το τι σχέση έχει ο κόσμος με την ομάδα. Θέλανε κάτι διαφορετικό στον πάγκο. Θέλανε έναν άνθρωπο που είσαι πρόσωπο του προπονητής να μπορέσει να έχει αυτή την ενέργεια να ξεσηκώσει, δηλαδή. Να αφυπνήσει, ναι, κάπως. Ακριβώς, και να χτίσει την ομάδα με βάση τις αρχές που έχει γενικότερα η Liverpool, δηλαδή να έχει μια αρχημία. Ο Αντσελότη είναι ένας μεγάλος πολιτής, ένας πολιτής που δεν το συζητάμε, θα έφερνε άλλο είδους έγκλη στον πάγκο. Και... Άρα η Liverpool έψαχνε έναν τρελό σε εισαγωγικά. Ναι, πιο σοβαρό, ναι, φάνησε. Και όχι έναν τόσο ακριβώς τεχνοκράτη, κάτι λίγο πιο ακριβώς aggressive. Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Γιατί είναι emotional πόλη, παρακαλώ. Ωραία, θέλει να σου θέσει ένα ερώτημα και ο Ζαχαρίας. Να προσέξεις, ο Μάντσεστερ είμαι εγώ. Να προσέξεις πώς θα το απαντήσεις. Με τον Κώστα μιλήσα εδώ στην ώρα. Ναι, αυτός είναι. Με το σοβαρό άνθρωπο. Αυτός είναι ο Πανιόνιος Αγγλίας, είναι Τσέλσι. Που πήρε Champions League. Οπότε, ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να. Καταρχήν, εμένα μου αρέσει τον Κλοπ τώρα πέραν της πλάκας που κάνουμε. Μου αρέσει ότι είναι ένας άνθρωπος, δηλαδή. Δεν τον ξέρουμε. Έτσι, από αυτό που βλέπουμε, δηλαδή κέρδισε, από ό,τι διάβασα, κέρδισε η Liverpool το πρωτάθλημα και την επόμενη μέρα, λέει, βρέθηκε, ξύπνησα, λέει, ο ίδιος το είπε, ξύπνησα, λέει, σε ένα γκαράζ μεθυσμένος, τέτοιο. Μπράβο. Ωραίο. Δηλαδή, ωραίο. Ναι, τρομερό. Okay, ναι. Και για τη Liverpool νομίζω. Και στη Liverpool νομίζω. Δεν είμαι σίγουρο. Εκτός αν το διάβασα για την Dortmund. Εντάξει, άμα δείτε βίντεο από τη Dortmund. Ναι, εντάξει, είναι ένας άνθρωπος. Θυμίζει εμάς, ναι, ένα βράδυ που έχουμε πιει 3 ποτά παραπάνω. Αυτό, ναι, που είπαμε τώρα για τον Ancelotti που είναι έτσι σοβαρός και με την καραβάτα με τέτοιο. Εγώ εντάξει, προτιμώ τον Κλοπ από κάτι τέτοιο. Πιο άμεσο. Έτσι, πιο άμεσος, προσιτός. Πιο άνθρωπος τη κερκίδα, ρε παιδί μου. Το προτιμώ, έτσι. Δεν μου αρέσει αυτή η σοβαροφάνεια αυτή. Του το πιστώνω αυτό. Απλά θέλω να σου κάνω ερώτηση. Επειδή έκανε και λέιζερ, νομίζω. Λέιζερ έκανε ή αλλαγή ενδοφακού. Ενδοφακού. Γιατί το βλέπουμε χωρίς γυαλιά και επειδή θέλω να κάνω κάτι άλλο. Ναι. Επέμβαση έκανε. Έκανε επέμβαση. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν. Νομίζω όχι λέιζερ. Έκανε κάποια επέμβαση. Αυτό αλλαγή ενδοφακού έκανε ο άνθρωπος. Αλλαγή ενδοφακού για να βλέπει τα πρωταθλήματα να έρχονται. Ναι, δεν τα βλέπω να βλέπει τα πρωταθλήματα. Μάλλον πρέπει να ξανακάνει επέμβαση. Δεν νομίζω να του λείπουν τα χρήματα να σκέφτηκε κάτι διαφορετικό. Οπότε τα χρήματα δεν του λείπουν. Υποστηρίζει Τσέλσι, σωστά. Όχι, ο Τσέλσι είναι ο άλλο. Ο άσχετο από απέναντι. Εγώ είμαι η μεγαλύτερη ομάδα τη Αγγλία με τα περισσότερα πρωταθλήματα. Με τα περισσότερα πρωταθλήματα, δεύτερη στα κύπελα. Μάριε, γέλα, μην τρέπεσαι. Δεύτερη. Έχω μπλέξει. Συγγνώμη. Άμα κάτι λέω ψευδές, να το πει ο Μάριος. Λέω, είμαι η ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα. Δεν μπορώ να του αφισβητήσω. Μπράβο. Να, σοβαρό άνθρωπο γι' αυτό. Σοβαρό άνθρωπο. Ήθελα να πω για. Πολυπληθέστε. Δεν έχει σημασία ότι. Και η εικόνα που είδες, ας πούμε, παράδειγμα με τον Τούχερ να μπαίνει στα αποδυτήρια μετά το τελικό της Champions League και να βουγελώνει όλους με την σαμπάνια. Ναι. Είναι και αυτό είναι τρομερό. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Ωραίο είναι αυτό. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις έναν προπονητή ο οποίος έχει την στοιχειώδη, είναι στοιχειοφός απόμακρος από τους παίκτες. Αλλά να τον βλέπεις να κάνεις σαν παιδί, δηλαδή να κάνεις σαν εσένα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, και, εγώ. Έλα, Μάρια, ναι. Και ο Τούχελ είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει και λίγο παραπλήσια καριέρα με τον Κλοπ. Δηλαδή από τη Μάινς στην Ντόρτμουντ, εκεί διαδέχεται τον Κλοπ. Μετά έχει πάει τελικό Champions League, τον έχασε. Όπως είχε πάει και ο Κλοπ τελικό Champions League, τον έχασε. Πήγε τώρα στην Τζέλση, πήρε Champions League, όπως πήγε και ο Κλοπ στην Λίβερπουλ και πήρε Champions League. Που σφάξατε τότε, ναι. Που σφάξατε τότε, ναι. Αυτό το θυμάμαι. Ναι, ναι.
Δεν θα βγάλεις άκρη με αυτούς τους δύο. Μαρία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, μιας και στην εισαγωγή μου, δικό μου ήταν το σφάλμα, αμέλησα να σε συστήσω με όλες σου τις ιδιότητες, εκτός από συγγραφέας φυσικά, εννοείται ότι είσαι δημοσιογράφος. Είσαι δημοσιογράφος από την Πάτρα και είσαι και υπεύθυνος τύπου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Πετοσφαιριστών, βόλεϊ. Πώς θα είπες αυτά, καλά. Βόλεϊ που λένε και στα χωριά μας, έτσι. Τώρα εγώ να σε πάρω λίγο μακριά από τη Λίβερπουλ και να σε πάω σε αυτή σου την ιδιότητα, να μου πεις αν το βόλεϊ είναι τόσο λαοφιλές όσο είναι το ποδόσφαιρο, δεν είναι. Ό,τι και να μας πεις δεν μπορείς να μας πεις. Αλλά είναι τουλάχιστον ένα άθλημα που μπορεί να τραβήξει, βρε παιδί μου, και τα μικρά παιδιά δίπλα του, κάτι να κάνει για να αυξήσει λίγο την αγάπη των φιλάθλων. Κοίταξα, η αλήθεια είναι ότι ναι, κατάγομαι από την Πάτρα που είναι μια πόλη όπου με τα αθλήματα αυτά, όπως το βόλεϊ, έχει μια παράδοση γενικότερα στο να βγάζει αθλητές, στο να έχει ακαδημίες. Και έχοντας ενθυμόμενες παλαιότερες εποχές με την ΕΑΠ στην Πάτρα, ας πούμε, και ευρωπαϊκά παιχνίδια και το καθεξής, είναι ένα άθλημα πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, ευγενές, έτσι προφανώς, και εγώ το θεωρώ πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο χρειάζεται, εκτός από την τεχνική, χρειάζεται μια αδιανόητη γρήγορη σκέψη, αντανακλαστικά, δηλαδή είναι απίστευτο, το βλέπω και το θαυμάζω πραγματικά. Και πιστεύω γενικότερα, όχι μόνο για το βόλεϊ, αλλά γενικότερα για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε λίγο να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γυρίσουμε και λίγο στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Γιατί ωραία τα ποδοσφαιρομπάσκετ, τα επαγγελματικά, αλλά η ουσία του αθλητισμού, αυτό το εύα αγωνίζεστε εδώ, το κυριολεκτικό εύα αγωνίζεστε, βρίσκεται εκεί. Και πραγματικά η αλήθεια είναι ότι βλέπω, επειδή ασχολούμαι και επαγγελματικά με το βόλεϊ λόγω της θέσης μου και έχω γνωρίσει και συνεργάζομαι άμεσα με ανθρώπους όπως είναι ο Παναγιώτης Πελεκούδας, που σίγουρα τον γνωρίζετε εσείς εκεί στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι επαγγελματίες, είναι top class αθλητές στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Βλέπεις τι άνθρωποι είναι, δηλαδή πόσο κοινοί άνθρωποι είναι, πόσο απλοί άνθρωποι και πόσο μπορούν να βοηθήσουν με την οτροπία τους και με το σκεπτικό τους. Γενικότερα τα παιδιά και την κοινωνία. Ακριβώς. Είναι ένα παράδειγμα, λοιπόν, θα λέγαμε έτσι. Κάπως έτσι ναι, θα το κλείναμε. Θεωρώ αυτό. Πως το βόλεϊ είναι ένα άθλημα που πρέπει να τραβήξει σίγουρα, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται να προβληθεί παραπάνω, χρειάζεται να δίνεται περισσότερο βήμα. Μάλιστα και τότε δίνεται. Περισσότερο βήμα στους αθλητές αυτούς. Εγώ θα σου υποσχεθώ κάτι, Μάρια, και με συγχωρείς που και σε διέκοψα. Ο Μάριος πρέπει να μας υποσχεθεί. Ότι αυτό το βήμα που πρότεινες, εμείς ως εκπομπή, ως Τρικολόρα και ως Λίμπερο 107,4, θα το δώσουμε και κάποια στιγμή ξανά θα σε έχουμε καλεσμένο για να συζητήσουμε και γι' αυτό. Τι λες? Ναι, αμέσως, βεβαίως, γιατί όχι, εννοείται. Λοιπόν, εννοείται και Μαρία, έρχομαι και από κοντά, γιατί έχω να έρθω στη Θεσσαλονίκη, έχω έρθει μία φορά στη ζωή μου, έχω έρθει το 2004. Χάνεις πολλά. Μάλιστα, το Σαββατοκύριακο που ήρθα ήταν το Σαββατοκύριακο που ο Ολυμπιακός έριξε, ο Ποπάκος, συγγνώμη, δέχτηκε 5 γκολ από τον Ολυμπιακό. Να ξανάρθεις, Μάριε, να ξανάρθεις. Άμα θες, συναντιόμαστε και σε μια άλλη πόλη. Σε φιλοξενώ και σπίτι μου, Μάριε. Σίγουρα, παιδί μου, έχεις πολλές πάσες. Το λέω, τον κόλπο του καθηγητή έχει πολλές πάσες. Έτσι, έτσι. Καταλάβαμε τι ομάδα είσαι. Καταλάβαμε τι ομάδα είσαι, Μάριε, εντάξει. Όχι, όχι, είμαι το ακριβώς αντίθετο. Θα το λέω ειλικρινά. Παναϊκός. Είμαι παθραϊκός. Σ' αγαπήσαμε λίγο περισσότερο. Λοιπόν, να πούμε ότι το βιβλίο του Μάριου Μάντζου, Γιούργια Γκλόπ, The Social One, μπορείτε να το βρείτε στο e-shop του Booku.gr και στο φυσικό κατάστημα των εκδόσεων Ψυχογιός στην Εμμανουήλ Μπενάκη 1315 στο κέντρο της Αθήνας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μέσα του Booku πάει σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή, και στη Θεσσαλονίκη που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Αν μπουν για το παραγγείλουν, θα τους έρθει σπιτάκι. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πραγματικά για αυτή την κουβέντα. Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Το γνωρίζω. Ευχαριστούμε, Μάρια. Να είσαι καλά. Καλές γιορτές με υγεία. Επίσης, Μάρια. Ευχαριστώ και συνεχίστε την όμορφη δουλειά. Γεια σου, Μάρια. Καλές γιορτές.